Η νεολαία της Θεσσαλονίκης έδειξε με μεγάλες κινητοποιήσεις πριν από ένα χρόνο στην δολοφονία του Άλκη Ναι. και είπε δυνατά το ποτέ ξανά σε στρατούς επιχειρηματικών συμφερόντων, γιατί αυτή είναι πίσω και από αυτή τη δολοφονία, σε σχέσεις φασιστικών ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος και αυτών των στρατών, και περιμένουμε αυτό το ποτέ ξανά να γίνει πράξη κόντρα στον υπερβαθμιδοποιημένο αθλητισμό που ευθύνεται και για αυτά τα εγκλήματα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ό,τι και να κάνουν τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, δεν μπορούν να κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Είναι θλιβερό αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών μεταξύ αυτών που κυβερνούσαν και αυτών που κυβερνάνε σήμερα. Και είναι θλιβερό και, αν θέλετε, προκαλεί και αυξάνει την οργή της νεολαίας. Αυτό είναι και το ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα στην οργή και τη θλίψη που γέννησε το έγκλημα στα Τέμπη, ότι δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, μαθητές, φοιτητές, είναι στο δρόμο, αγωνίζονται για την αλήθεια, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα. Δεν είναι μια τυφλή αγανάκτηση, αλλά μια συνειδητή οργή με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η μαχητικότητα, η συλλογικότητα, η εμπιστοσύνη στην αξία της οργανωμένης πάλης, στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, Ναι. και είναι και η μόνη εγγύηση για να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, για να μην συγκαλυφθούν οι εγκληματικές ευθύνες πίσω από υπαρκτά μεν ανθρώπινα λάθη, που είναι όμως μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ωραία, κάτω από το παγόβουνο, εσείς τι βλέπετε, δηλαδή, Αυτό τις που βλέπουμε κυβερνήσεις των κάτω από το τελευταίων 5 ετών, παγόβουνο, 10, 25, πού φτάνει για εσάς αυτό το που βλέπουμε πρόβλημα? είναι μια εγκληματική πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, δηλαδή και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, την πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που οδήγησε στο σπάσιμο του ΟΣΕ σε κομμάτια για να πουληθεί το κερδοφόρο κομμάτι, το μεταφορικό και το ζημιογόνο να φορτωθεί στις πλάτες του λαού. Μια πολιτική η οποία οδήγησε στο ξεπούλημα της Τρενοσέ στην Ιταλική εταιρεία Ναι. και μάλιστα την επιδοτούσε και με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις άγονες γραμμές ανάμεσά τους και τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πάντως, Αυτή η και πριν από πολιτική αυτά, λοιπόν κύριε Κωνσταντή, της πριν από την απελευθέρωσης, μισό διάσπαση, λεπτό, το 10 αυτή η δις χρέωση πολιτική ο της ΣΕ το απελευθέρωσης ήταν 2010. υπεύθυνη για αυτό το έγκλημα και για πολλά άλλα εγκλήματα, τα οποία είναι και τώρα προδιαγεγραμμένα, αφού οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν, αφού οι βουλευτές του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή προειδοποιούσαν, και άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Ναι. Εγώ απλά ανέφερα ότι επειδή είπατε για τη διάσπαση και τι έγινε συνέχεια, Ελένη Τρέιν, η πώληση και αυτά. Και πριν λέω δεν ήταν ρόδινα τα πράγματα. Έχει φτάσει το 2010 η χώρα και 200 δις χρέος. Το 5% 10 δις ήταν μόνο του ΟΣΕ. Που είχε Ακριβώς, φτάσει, δεν ξέρουμε ήταν όλοι ρόδινα πώς. τα πράγματα Χιλιάδες και πριν. προσλήψεις, Ούτε πριν, σπατάλες. μα αυτό ακριβώς λέμε, ότι ούτε πριν ήταν ρόδινα τα πράγματα, γιατί και το σημερινό κράτος, το κράτος των επενδυτών, το κράτος των αγορών, το κράτος των κατασκευαστικών και των εργολάβων, ήταν συνυπεύθυνο μαζί και είναι συνυπεύθυνο μαζί και με την εταιρεία για αυτό το έγκλημα. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι σήμερα ο πύχης για την εποχή μας δεν μπορεί να είναι και να μπαίνει ανάμεσα σε δύο επιλογές, ή ιδιωτική δολοφονική εταιρεία να διαχειρίζεται τον ΟΣΕ, ή ένας κρατικός προβληματικός ΟΣΕ όπως ήταν μέχρι πριν. Υπάρχει, πιστεύουμε, και άλλη λύση, που είναι να υπάρξει ένας ενιαίος κρατικός φορέας, αλλά με ριζικές αλλαγές στο κράτος αυτό των εργολάβων, των κατασκευαστών, των εταιριών και των επενδυτών σε τελική ανάλυση, με ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία, για να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, να υπάρχει επιστημονική διαχείριση, να υπάρχει κοινωνική ιδιοκτησία και τελικά οι μεταφορές να γίνουν κοινωνικό αγαθό. Γιατί όσο οι μεταφορές αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα, τότε και η ασφάλεια θα αντιμετωπίζεται ως κόστος. Αυτό, κύριε Παπαχλημίτζο, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε ότι το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν 1.389 σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα με 683 νεκρούς, 97 εκ των οποίων ήταν με τοπικές συγκρούσεις τρένων. Θυμίζουμε ότι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου του 2021 τονίζει ότι το 2020 μόλις το 13% του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου είχε εγκαταστημένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαχρονική πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υπεύθυνο το κράτος, το κέρδος, την εταιρεία, την Ιταλική και όλες τις κυβερνήσεις. Μάλιστα. Πρέπει να προχωρήσουμε σύντομα, κυρία Γάτσα, να μια απάντηση. Νομίζω ότι οι νέοι κάνουν καλά και αντιδρούν, γιατί και οι νέοι και πολλοί από εμάς ταυτιζόμαστε με αυτό, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα επίπεδο ειρήνης, κοσμιότητας και να αποφεύγονται πράξεις μίσους όπως τα πανό που είδαμε. Απλά
αυτούς τους νέους τους φλωμώσατε στα χημικά, κυρία Ράτσα. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Μην το κάνετε. Ειρηνικά, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Γιατί πρέπει όλοι να αναγνωρίζουμε τα λάθη που διαχρονικά κάναμε, ούτως ώστε να μπορούμε να τα λύσουμε μετά. Έτσι μόνο λύνονται τα προβλήματα. Απλά και εσείς πετάξατε την ευθύνη στο ανθρώπινο λάθος. Και αυτή η κυβέρνηση το έχει κάνει. Αυτή η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό. Αναγνωρίζει λάθη που γίνονται, ζητάει συγγνώμη και μετά προβαίνει σε πράξη. Βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, κυρία Γάτσα. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει άλλες αντίστοιχες αντιδράσεις σε προβλήματα. Και ένα σχόλιο. Τώρα, άμα λέτε για το ΚΚΕ ότι δεν έχει αντίστοιχη αντίδραση σε όλα τα προβλήματα, που είναι κάθε μέρα στον δρόμο, προειδοποιεί και αγωνίζεται για την αλήθεια και για να υπάρξει ουσιαστική ευθύνη. Μιλάω για σχηματισμούς κυβερνητικούς. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό το γεγονός ότι μετά και από αυτή την φοβερή τραγωδία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όντας ιδεολειπτικά νεοφιλελεύθερη και κατά του κράτους, επιχειρεί να μετατοπίσει τις ευθύνες στο κράτος και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν επιμέρους οι υπάλληλοι, χωρίς να αναγνωρίζει ότι η λογική της, της διάσπασης των εταιριών, των ιδιωτικοποιήσεων και όλες αυτές τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις εμείς δεν είχαμε καμία ιδιοκτησία προγράμματος, κύριε Κοτσαντή. Και είμαστε σας ανάγκασαν, γι' αυτό λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι πετάξαμε ένα βάρος από πάνω λίγο, μας. Δεν σας διέκοψα. Είναι θλιβερό λοιπόν να μην βγάζουμε αυτή τη στιγμή συμπεράσματα και να λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή παίρνει μαθήματα. Δεν πήρε μαθήματα ούτε στην πανδημία, δεν προσέλαβε γιατρούς, δεν προσέλαβε νοσηλευτές. Δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παραμετροποιεί συνεχώς υποπαραμετροποιεί την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν και άλλα.